Κυκλοφοριακό χάος πρωτοπυλών στη Χανιόπορτα, καθώς πολύ σύντομα ξεκινούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο νεωτερικό άνοιγμά της, όπου εντοπίζονται βλάβες εσωτερικά του τόξου του γεφυρώματος, όπου παρατηρείται έντονη υγρασία, διαρροή νερού, εγκάρσεις, ρογμές και όχι μόνο. Περάσαμε προχθές από τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για να γίνει η παρέμβαση στο τείχος, στο ύψος της Χανιόπορτας, συνεχίζοντας ο Δήμος να επενδύει στα τείχη. Ουσιαστικά θα γίνουν κάποιες αντικαταστάσεις της λιθοδομής, θα γίνουν στερεώσεις του τείχους. Για τις αναγκαίες εργασίες αναμένεται προσεχώς να κλείσουν για 10 περίπου ημέρες και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Χανιόπορτα, ενώ το βάρος της κυκλοφορίας θα σηκώσει η μάχης Κρήτης και η Εφόδου. Στην ευρύτερη περιοχή θα επικρατήσει μεγάλη κυκλοφοριακή αναστάτωση, ενώ θα τεθούν σε ισχύ νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο στόχος μας είναι αυτές οι 10 μέρες να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο, αν δυνατόν 5-6 μέρες για να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη, καθώς είναι ουσιαστικά στην αρχή της καλοκαιρινής και τουριστικής περίοδου. Θα κλείσουν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η στερέωση θα είναι από κάτω. Οι εργασίες γίνονται κάτω από το τείχος, στο σύνολο του τείχους. Βαριά κατασκευή, επικίνδυνη κατά τη διαδικασία των εργασιών η διέλευση και των οχημάτων και των πεζών. Εγώ λέω ότι είναι λίγο δύσκολο προς τον κόσμο και στους οδηγούς, αλλά αφού πρέπει να γίνει, καλά θα γίνει. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε. Υπομονή και όπου βγει. Το ξέρω θα μπλοκάρει, αλλά πρέπει να γίνουν και τα έργα όμως. Τι θα κάνουμε. Καιρός ήταν να γίνουν με βάση τη τύχη για αρχή και να μην παίρνουμε τα μάξι στο κέντρο. Θα το κλείσουν τελείως. Τότε θα έπρεπε να έχουν βρει μια λύση πρώτα να ανοίξουν κάποιο άλλο παράδρομο. Ναι. Με το επίμαχο έργο θα εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος για την ευστάθεια μεμονωμένων δομικών υλικών, ενώ παράλληλα δημιουργούνται συνθήκες ασφάλειας για διερχόμενους πεζούς και οδηγούς. Ο μελετητής έχει μια ειδική κατασκευή στερέωσης και των σκαλοσιών που απαιτούνται. Δεν είναι απλές σκαλοσιές, αλλά είναι μια βαριά κατασκευή από σίδερο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προβλέψει και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ούτως ώστε κατά την φάση την στερέωση στις καλοσχέσεις να μην υπάρχει πρόβλημα με τους διερχόμενους οδηγούς. Έπρεπε να φτιαχτούν τα τύχη, κάποια στιγμή έπρεπε να φτιαχτούν. Η σύμβαση για την άρση της επικινδυνότητας και αποκατάστασης του νεωτερικού ανοίγματος στη Χανιόπορτα υπεγράφει το περασμένο Νοέμβριο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 6 μήνες. Θα ενημερώσουμε τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, οι οποίες θα εξελιχθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και λίγο υπομονή. Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αποδοθεί στους δημότες και επισκέπτες ο μεγάλος κοινόχρηστος χώρος περιπάτου και αναψυχής ατύχη από την Πύλη Βιτούρη έως το Μαρτινέγκο, όπως σημείωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Υπάρχει το κενό της σύνδεσης με τη ΔΕΗ, είμαστε σε συζητήσεις, πιέζουμε. Η προσπάθειά μας είναι, αν δυνατόν και την ερχόμενη εβδομάδα, να ανοίξει και να αποδοθεί στους δημότες και στους επισκέπτες.